στο ημίχρονο του αγώνα Καβάλα Πανσεραϊκός, ο οποίος διεξήχθη την Κυριακή 26 Απριλίου στο Ανθή Καραγιάννη, η Διοικούσα Επιτροπή του ΑΟ Καβάλα μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα Θόδωρο Μαρκόπουλο, τη Δήμαρχο Καβάλα Δήμητρα Τζανάκα, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αθλητισμού Γιώργο Φιλόσογλου, βράβευσαν με τιμητικές πλακέτες και μετάλλια τις αθλήτριες των ομάδων Κορασίδων και Παγκορασίδων Βόλεϊ του ΑΟ Καβάλα για την κατάκτηση του αντίστοιχου περιφερειακού πρωταθλήματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, την Ένωση Καλαθοσφαίρισης Καβάλας για την άνοδο στην Α1 Εθνική Κατηγορία Μπάσκετ στο πρόσωπο του Προέδρου Κώστα Παπακωνσταντίνου, αλλά και τον αστυνομικό διευθυντή Καβάλας Αβραάμ Κοσκερίδη, στον οποίο προσφέρθηκε μια φανέλα με τις υπογραφές των παικτών του ΑΟΚ. Κορασίδων και Παγκορασίδων του ΑΟΚ Καβάλα για την κατάκτηση του τίτλου στα αντίστοιχα περιφερειακά πρωταθλήματα βόλεϊ. Παρακαλούμε οι εκπρόσωποι των δύο ομάδων, Ελένη Κονομίδου και Βαγγέλης Παλικαράς, όπως και για την απονομή, η Δήμαρχος Καβάλα Δήμητρα Τζανάκα και ο Γενικός Γραμματέας του Εραστέχνη Βασίλης Βακιτζής. Αυτές οι δύο τελευταίες τώρα είναι και για εσάς. Το καλό! Απονομή πλακέτας στην ομάδα μπάσκετ της Ένωσης Καλαθοσφαίρισης Καβάλας για τη μεγάλη άνοδο στην Α1 κατηγορία. Για την απονομή στον πρόεδρο της Ένωσης Κώστα Παπακωνσταντίνου, ο αντιδήμαρχος παιδείας αθλητισμού του Δήμου Καβάλας Γεώργιος Φιλόσογλου. Απονομή πλακέτας στον ταξίαρχο αστυνομικό διευθυντή της αστυνομικής διεύθυνσης νομού Καβάλας Αβραάμ Κοσκερίδη για την προσφορά του στην ανάδειξη του αθλητικού πνεύματος. Για την απονομή ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος και ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΑΟΚ Σιμεών Ανθουλάκης. Ανοίξτε τα κύπελα.